Καλημερίσουμε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Είναι ο κύριος Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, Υπουργέ μου. Καλημέρα, Δήμαρχε. Τώρα... Άμα αρχίσετε τα Υπουργέ μου, Δήμαρχε, τότε θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Θα πούν τηλεθεατές, όπα, έχει γίνει κουβέντα. Θα το καλοπιάσουμε σαν αρχή και βλέπουμε στην πορεία. Χιούμορ κάνουμε, εντάξει, κύριε Παπακαλοδούκα, προς Θεού. Τώρα εδώ έχει προκύψει ένα θέμα το οποίο δεν είναι μόνο επιθυτίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλούμε για ένα θέμα το οποίο, από ό,τι μας λέει ο Δήμαρχος και θα μας εξηγήσει, το βλέπουμε 22 χρόνια και σε ό,τι αφορά τα στενοφόρα. Υπάρχει ασθενοφόρο στο νησί, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει οδηγός, το βλέπουμε πίσω. Ωστόσο, δεν υπάρχει ποιος να το οδηγεί. Και δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο. Ελάτε, πείτε μας. Αυτό είναι το παλιό ασθενοφόρο της ΕΜΙΣ, του Πολυδύναμου Ιατρείου ΕΜΙΣ, και αυτό είναι το καινούριο ασθενοφόρο που προμηθεύτηκε εδώ το νησί εδώ και 2-3 μήνες με προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας από το ΕΣΠΑ. Βλέπουμε όμως ότι έχουμε δύο ασθενοφόρα τα οποία σχεδόν ακινητοποιημένα από τη στιγμή που δεν έχουν οδηγούς. Δεν έχει οδηγό ασθενοφόρου. Και αυτό είναι το Πολυδύναμο Ιατρείο ΕΜΙΣ, ένα κτίριο το οποίο είναι 1000 τετραγωνικά, το οποίο ζηλεύει όλο το Αιγαίο, αν μπούμε μέσα. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστό όμως, γιατί λειτουργεί ως Πολυδύναμο Ιατρείο, ενώ έχει αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας με ΦΕΚ, αλλά δεν έχει βγει ακόμη το οργανόγραμμα εδώ και 2 χρόνια για να ξεκινήσει να λειτουργεί ως κέντρο υγείας. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε, στη σήμερα Οκτώβριο μήνα, έχει τουλάχιστον 12.000 κόσμο σε καθημερινή βάση. Η μόνιμη κάτοικη είναι 3.500 παιδιά στα σχολεία. Και έχουμε 2 αγροτικούς και 1 ορθοπαιδικό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε Σαββατοκύριακο είναι κλειστά και λειτουργεί μόνο με εφημερία. Αν ο γιατρός κρίνει ότι είναι σοβαρό το περιστατικό, να έρθει και να ανοίξει. Και τις ημερήσιες κουρασγέρες, Δημαρχέ. Ορίστε. Και τις ημερήσιες κουρασγέρες προστίθεται αριθμός ατόμων. Δείτε, εδώ από τη Ρόδο σε καθημερινή βάση έχει 22 ημερόπλια που αγγίζουν τους 4,5 με 5.000 κόσμο σε καθημερινή βάση από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Mm-hmm. Ο Πανορμίτης από εδώ είναι 24 χιλιόμετρα και φιλοξενεί πάνω από 4 με 5.000 επισκέπτες σε καθημερινή βάση από τον Απρίλιο μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου. Άρα στατιστικά μπορεί να έχουμε ένα συμβάν. Στατιστικά, λέω Υπουργέ, δεν θέλω να είμαι προβοκάτορας, δεν κακό βέβαια, κάποιες φορές. Μπορεί να έχουμε στατιστικά ένα συμβάν κάθε πότε. Νομίζω ότι το καλοκαίρι έχει 4 και 5 και 10 και 15 περιστατικά τα οποία κρίνουν να μεταφερθούν στη Ρόδο. Τα περισσότερα από αυτά, δηλαδή 6 με 7, πρέπει να πάνε στη Ρόδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με ένα εθελοντή οδηγό, με ένα δημοτικό σύμβουλο να οδηγά τα ασθενοφόρο, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί η ΣΥΜΗ στους επισκέπτες, στους χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται, αλλά κυρίως στους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Να απαντήσει, Δήμαρχε, να απαντήσει. Η καθυστέρηση που προκύπτει μέχρι να βρούμε τον εθελοντή, μέχρι να βρούμε το δημοτικό σύμβουλο. Και αν μπορούν και εκείνη την ώρα. Αν μπορεί εκείνη την ώρα, μπορεί ο άνθρωπος να έχει πει τα ποτά του. Θα τον πάρει μεθυσμένο να οδηγήσει στον εφορό. Για να πάρουμε μία απάντηση, Δήμαρχε. Ελάτε να κάνουμε διάλογο. Να πάρουμε μία απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, καταρχάς, Δήμαρχε, αυτό που δείχνεται στη τηλεόραση, το παλαιό ασθενοφόρο και το νέο ασθενοφόρο, το ασθενοφόρο που υπήρχε 20 χρόνια και το ασθενοφόρο που υπάρχει επί Κυριάκου Μητσοτάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, είναι ακριβώς η διαφορά του ΕΣΥ των τελευταίων μηνών και των τελευταίων ετών. Το βλέπει ο κόμος, δείτε το δεξιά. Όπως το βλέπετε, και το αριστερά. Και τι να το κάνουμε, το αριστερά, Υπουργέ, λοιπόν, είναι χωρίς, το καινούργιο ΕΣΥ που χτίζουμε. Χωρίς οδηγό, τι να παρακαλώ το κάνουμε. Παρακαλώ πολύ, κυρία Φώστα, να Υπουργέ, δεν έχεις αυτοκίνητο, πρέπει να είναι ενεργά. Όχι, δεν είναι, είναι ενεργότατο το ασθενοφόρο. Αφού δεν έχει οδηγό. Το ασθενοφόρο είναι ενεργότατο και έχει μεταφέρει ήδη και αρκετό κόσμο. Είναι ενεργότατο. Δεύτερον, κύριε Δήμαρχε, εγώ δέχομαι ότι η νησιωτικότητα δημιουργεί πάρα πολλές προκλήσεις. Όσες φορές χρειαστήκατε εμένα ή τον κύριο Ροϊλό, αυτό το καλοκαίρι, για να μην πω για πέρσι και πέρσι δεν ήμουν εγώ υπουργός. Μας βρήκατε. Κύριε Υπουργέ μου, το θέμα δεν είναι σας λέω. Το θέμα είναι. Μας βρήκατε φέτος το καλοκαίρι. Όσες φορές με χρειαστήκατε, με βρήκατε. Δύο φορές επικοινωνήσαμε μαζί, η αλήθεια. Έδρασε ο κύριος Ροϊλός αμέσως. Κύριο Ροϊλό, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Με εσάς, ναι, έχω επικοινωνήσει. Εντάξει, αμέσως έδρασε και η υγειονομική περιφέρεια και όποτε χρειάζεται εξτρά γιατρό το νησί ή υπάρχει ένα πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει. Γιατί... Υπουργέ μου, μαζί μιλάμε τώρα. Δεν μαζί να μιλάμε, βεβαίως. Να πούμε την αλήθεια. Δεν μπορεί να έχει δύο αγροτικούς ιατρούς αυτή τη στιγμή και μία ορθοπαιδικό η οποία δεν μπορεί να τα επισκεφτεί τα καθήκοντά της γιατί δεν έχει ακτινολόγο. Οπότε λέει το περιστατικό πρέπει να πάει στη Ρόδο γιατί εγώ μπορώ να κάνω διάγνωση. Μία δουλειές. Πρώτα απ' όλα ακτινολόγο δεν μπορεί να έχει σε κάθε νησί στην Ελλάδα, δεν έχει τόσο ακτινολόγο. Αυτό δεν γίνεται. Ένα χειριστή μηχανημάτων δεν μπορεί το κάθε περιστατικό να μεταφέρει στη Ρόδο. Είναι σωστό να είστε διεκδικητικός και αυτή είναι η δουλειά του Δημάρχου. Ξαναλέω όμως.
Εάν πείτε τώρα δημόσια ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για τη ΣΥΜΗ, θα είστε πολύ άδικος. Και εσείς ξέρετε ότι έχουμε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ το ξέρω. Υπουργέ μου, οι εκάστοτε κυβερνήσεις αδικείται σε καθημερινή βάση τους κατοίκους που μένουν μόνιμα σε αυτά τα κριτικά νησιά. Είναι αδική αυτό που βιώνουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες της υπόλοιπης της Ελλάδας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πονάει δηλαδή, το παιδί. Όλες οι κυβερνήσεις που περάσατε να αδικήσουν τα νησιά. Γιατί? Υπουργέ μου, Υπουργέ, δεν μπορεί το παιδί το δικό μου να μεγαλώνει χωρίς γιατρούς. Δεν μπορεί όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν την Ελλάδα να ήταν κακές και να θέλουν να δικήσουν τα νησιά. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Το νησί ως δομή, η νησιωτικότητα ως δομή, ειδικά τα Δωδεκάνησα, θέτουν πολύ μεγάλες προκλήσεις στο σύστημα υγείας. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στέλνουμε γιατρό και μετά πολύ ο γιατρός παρατείται και φεύγει. Γιατί ο ίδιος δεν αντέχει. Άρα λοιπόν. Όταν δεν έχει ορθοπαιδικός ή ορθοπαιδικός ακτινολόγο, πώς θα λειτουργήσει? Όταν ο παθολόγος δεν έχει μικροβιολόγο και δεν έχει χειριστεί περίπου. Πάλι λέμε τα ίδια. Δεν μπορεί σε κάθε νησί της Ελλάδας να φτιάξει ολοκληρωμένη δομή υγείας. Αυτό δεν γίνεται. Οι μόνιμοι κάτοικοι της ΣΥΜΗΣ, να ξέρετε, που είναι 3.000, βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν δικαιολογούν παρά ένα γιατρό και ένα νοσηλευτή. Αυτό λέει ο ΠΟΗ για 3.000 κατοίκους. Αυτό που ζητάτε εσείς είναι να σε αστικό κέντρο με 10.000 κόσμο. Ξαναλέω όμως. Πόσους τουρίστες υποδέχεται κάθε χρόνο? Σημαίνει όλα τα νησιά. Ξαναλέω. Καλώς διεκδικείτε, αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τη ΣΥΜΗ. Δεν το δέχομαι. Είστε ένας πολίτης αυτή τη στιγμή, το ιατρείο είναι κλειστό. Πού θα απευθυνθεί? Θα πάει στη Ρόδο, θα πάρει το καραβάκι να πάει στη Ρόδο? Επειδή είναι πολίτης ενός μικρού ακριτικού νησιού. Εάν ο πολίτης έχει κάποιο επίγον περιστατικό, θα πάρει το γιατρό και θα έρθει και θα κρίνει από το τηλέφωνο ο γιατρός αν είναι σοβαρό το περιστατικό και να έρθει να ανοίξει το ιατρείο. Και ξέρει τι θα πει? Πρέπει να πάει στη Ρόδο. Αυτό συνέβαινε πάντα. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Αυτό συνέβαινε πάντα που λέτε τώρα. Γιατί δεν μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα? Γιατί δεν μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα? Γιατί δεν μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα? Εσύ, Υπουργό, δεν ζητούμε απάντηση. Γιατί δεν μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα? Γιατί τα περιφερειακά ιατρία από τη δομή του, το έχω πει και άλλη φορά και μετά και με κάναν viral στο διαδίκτυο, δεν λειτουργούν Σάββατο και Κυριακή. Λειτουργούν μόνο Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτή είναι η δομή του περιφερειακού ιατρίου. Ναι. Είναι λογικό αυτό. Και αν αρρωστήσει κάποιος... Είναι πάρα πολύ λογικό. Στην Ελλάδα έχουμε 1.401 περιφερειακά ιατρία και άρα για να τα βάλεις όλα σε εφημερία, αυτό σημαίνει να δουλεύουν Σάββατο και Κυριακή, θα σήμερα θα έπρεπε να έχει το τριπλάσιο προσωπικό. Όχι το διπλάσιο, το τριπλάσιο. Εντάξει, τότε η λογική θα μπορούσε να δουλεύουν Τετάρτη, Παρασκευή και τις υπόλοιπες μέρες. Γιατί η λογική είναι ότι το περιφερειακό ιατρό συνδέεται ή με κάποιο νοσοκομείο ή με κάποιο κέντρο υγείας. Ναι, αλλά εδώ δεν μπορούν να συνδεθούν. Δεν μπορούν να συνδεθούν. Το χειμώνα στη Ρόδο ΣΥΜΗΣ έχουμε κάνει όλοι, κύριε Γεωργιάδη. Αυτή είναι η έννοια της νησιωτικότητας. Μπορείς να βάλεις, κύριε Χαριτάτε, εφημερεύουσα δομή σε 3.000 νησιά. Έπρεπε όλοι να είμαστε γιατροί. Δεν είναι όλα τα νησιά. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν λέτε κάτι πρέπει να στέκεται στην πραγματικότητα. Έναν αριθμό νησιών. Και αντί για 3.000, υπάρχουν άλλα νησιά με μεγαλύτερες ανάγκες από τη ΣΥΜΗ που έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Υπουργέ, μας κοροϊδεύεις τώρα? Έλα. Ένα νησί που δέχεται 500.000 τουρίστες, έχει 2 αγροτικούς και 1 ορθοπαιδικό χωρίς οδηγό ασθενοφόρο, τη στιγμή που 300 βουλευτές έχουν από ένα οδηγό. Γιατί να φύγουν οι οδηγοί από εσάς και να έρθουν ένα πατρός να στελεχώσουν τα νησιά μας? Να έχουμε οδηγό. 3.000 κόσμος, 500 παιδιά. 500.000 επισκέπτες, ένα οδηγό δεν έχει. Και εσείς έχετε 2 οδηγούς, κύριε Υπουργέ. Επειδή εγώ κάνω μια πραγματική συζήτηση. Και όχι με λαϊκισμό. Και δεν θέλω να σε βάλω χαμηλότερα στην εκτίμησή μου από όσο ψηλά σε έχω. Υπουργέ, οι βουλευτές δεν έχουν οδηγούς. Έτσι, και η οδηγία ασθενοφόρων θέλουν ειδική εκπαίδευση. Άρα από κανέναν βουλευτή δεν θα πάρεις οδηγό για το ασθενοφόρο. Παρακαλώ πολύ, μην αδικείς τον εαυτό σου. Είπα ότι είσαι πολύ διεκδικητικός, στο αναγνώρισα αυτό, αλλά λαϊκισμό σε μένα δεν θα κάνεις. Πάμε λίγο Υπουργέ, αυτό που είπες δείχνει ότι βγήκε στην τηλεόραση για να κάνεις φασαρία στη Βουλή. Όχι να βρίσκεις τον νησί σου. Άμα θες και να λαϊκείς βουλευτές, εσύ άμα ζηλεύεις. Άμα ζηλεύεις τους βουλευτές, να γίνεις βουλευτής.
Δήμαρχε. Αυτό που είπε ήταν απαράδεκτο λαϊκισμό. Κύριε Γεωργιάδη, Υπουργέ, Δήμαρχε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σα παρακαλώ. Ποιο λαϊκίζει. Θα ζητήσω συγγνώμη για αυτό που είπα. Σα παρακαλώ. Μην γίνετε προσωπικό. Δήμαρχε, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Οι βουλευτέ έχουν οδηγούν από του πάνω πάνω στα λεωφόρα και δεν τρέπεται. Υπουργέ, εγώ βγαίνω μία φορά στην τηλεόραση. Ελάτε, Δήμαρχε. Το πρόβλημα των νησιών. Σα παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, μην πάτε από πάνω στην ελληνικό λαό. Ντροπή σου! Μην το κάνετε. Κύριε Γεωργιάδη, α ρίξουμε του τόνου. Δήμαρχε, κύριε Γεωργιάδη. Δήμαρχε, δεν ακούγεστε, σα παρακαλώ. Να σεβόμαστε του τηλεθεατέ. Ένα μικρό ακριτικό νησιού που μεταφέρει το πραγματικό. Και τι βρίζει στη Βουλή. Βρίζει στη Βουλή. Ελάτε, σα παρακαλώ. Το πρόβλημά μου, κύριε Υπουργέ, θα το μεταφέρω στου Τούρκου ή σε εσά. Βρίζει στη Βουλή. Σα παρακαλώ. Δήμαρχε, σε παρακαλώ, άκουσε με. Συγγνώμη για το ελληνικό. Και οι δύο, καλόπιστα λέμε όλοι μας ότι νοιάζεστε και θέλετε να κάνετε κάτι καλό. Ο καθένας με τις δυνατότητες του. Δήμαρχε, έχεις δίκιο. Σας παρακαλώ, Υπουργέ μου. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό να πέσω στον χώρο που με δικές μου ενέργειες. Σας παρακαλώ, Υπουργέ. Όποτε με πήρε τηλέφωνο ο Δήμαρχος, έστειλα αμέσως γιατρό όλο το καλοκαίρι. Δεν τον άφησα μία φορά. Χωρίς να κρατήσω το έτοιμά του και βγαίνει και βρίζει. Ελάτε να μιλήσουμε. Υπουργέ, γι' αυτό πληρώνεσαι, δεν μου κάνεις χάρη. Και εσύ γι' αυτό πληρώνεσαι να κάνεις δουλειά σου. Να κάνεις καλά και να κάνεις καταγγελίες. Δήμαρχε, βοηθήστε μας. Λοιπόν, έλα. Υπουργέ, έλα και πάρ' το πίσω. Έχουμε ψηφίσει διάταξη. Έχουμε ψηφίσει διάταξη. Έχουμε ψηφίσει διάταξη. Μπορεί ο Δήμαρχος να προσλάβει τον Πέτρο και να τον μη δαπάνει. Δήμαρχε, σας παρακαλώ, Δήμαρχε. Σας παρακαλώ ένα λεπτό να κάνετε ερωτήματά μας. Μην το κάνετε προσωπικό, χάνετε και οι δύο. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Και εμείς χάνουμε. Και τηλεθεατές. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον Υπουργό. Δήμαρχε, λίγο την υπομονή σου. Σ' ακούσαμε. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Υπουργέ, έχουμε τόσες χιλιάδες νησιά. Έχουμε Έλληνες ή κατοίκους νησιών από όπου και αν προέρχονται που θέλουν να ζήσουν στον τόπο τους, στα νησιά τους, εκεί που γεννήθηκαν, εκεί που θέλουν να πάνε να βρουν την ηρεμία τους. Και θέλουν να απολαμβάνουν τις φροντίδες και τις πρόνοιες του κράτους. Για το οποίο πληρώνουν, για το οποίο έχει την ευθύνη, συνταγματική ευθύνη να τους παρέχει οποιαδήποτε φροντίδα. Πώς μπορεί να γίνει ώστε να υπάρξουν συναρμοδιότητες Υπουργείων μαζί με το Υπουργείο Υγείας. Να βάλουμε και το άμυνας, να βάλουμε και άλλα υπουργεία. Μα υπάρχουν. Ώστε να... Μα ήδη, όταν το καλοκαίρι στην Τήλο μαθαίνω, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: έχουμε ένα φαντάρο που είναι γιατρός εδώ, ένας νεαρός, κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά τον παίρνουν και τον πάνε, ξέρω εγώ, στη Σύμια, προκειμένου γιατί άδεια η θέση. Και η Σύμια έχει μεγαλύτερο τουρισμό σε σημερίσιες διαδρομές. Στα ημερόπλια και έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Μένει Τήλο χωρίς γιατρό. Σας λέω ένα παράδειγμα. Δεν είναι προσωπικό. Κύριε Χαριτάτη, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα ή είναι κάτι που να το πάρει από αποφασίσει. Δεν είναι. Ήρεμη συζήτηση. Αυτό λέω. Κανονικών ανθρώπων και όχι λαϊκιστών. Πάμε τώρα, μην το κάνετε λοιπόν, αυτό. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε 3.000 νησιά που έχει η Ελλάδα να μην βρεθούν κενά το καλοκαίρι. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Το χειμώνα. Εντάξει, δεν υπάρχει την περίπτωση. Το χειμώνα. Για ποιο λόγο? Διότι δεν έχουμε τόσους πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές να καλύψουμε όλα τα νησιά και όλες τις ανάγκες. Άρα όταν κάπου υπάρξει κενό, ναι. Θα μετακινηθεί από το ένα νησί στο άλλο. Για τη Σύμνη συγκεκριμένα, ωραία, δύο φορές φέτος το καλοκαίρι ο κύριος Δήμαρχος με πήρε και μου είπε: έχω πρόβλημα, έχει φύγει ένας γιατρός. Και αμέσως την επόμενη μέρα πήγε γιατρός. Και τις δύο φορές. Ωραία, λέτε ότι πήγατε στενοφόρο. Βρήκατε στενοφόρο με δική σας αρμοδιότητα. Είναι εκεί. Ένα λεπτό. Να κάνουμε διάλογο. Ένα λεπτό. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το δικαίωμα με τον νόμο που ψήφισα στο τέλος του καλοκαιριού, τον Ιούλιο συγκεκριμένα. Εάν πράγματι κρίνει ότι αυτή είναι πολύ μεγάλη ανάγκη του νησιού του, να προσλάβει οδηγό ασθενοφόρο με μπλοκάκι. Ποιανού αρμοδιότητα είναι να προσλάβει? Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Να κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Αν πράγματι θεωρεί ο κύριος Δήμαρχος ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο νησί του, μπορεί να το κάνει αν το θέλει. Και εμείς θα το εγκρίνουμε. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουμε στην τηλεόραση είναι αυτό που έκανε πριν. Να πηγαίνει να γαργαλάει τα έστα από κάτω του λαϊκισμού για να στρέφει τον κόμμα κατά τη δημοκρατία. Λοιπόν, να πω κάτι. Ελάτε και ολοκληρώστε. Να πω κάτι. Κάτι ήρεμο, συγγνώμη, να μιλήσω. Αν θεωρείτε λαϊκισμό όταν βγει ο Δήμαρχο μία φορά τον Οκτώβριο μήνα, βγει και πέρασε όλη η σεζόν και δεν βγήκαμε στη σεζόν, για μην δυσφημίσω την Ελλάδα. Όχι, Υπουργέ, δεν μπορούμε. Και λαϊκίζεστε. Όχι, ζητήσατε στη σεζόν, σα το κύριε Γεωργιάδη, να κάνουμε διάλογο. Σα παρακαλώ να πέσουμε τώρα. Να μεταφέρω το πρόβλημα που κινδύνεψε με ένα έφραγμα προχτές ασθενής Σιμιακός, γιατί δεν βρίσκαμε οδηγό να μεταφέρει στο ολικοδρόμιο. Αν το θεωρείτε λαϊκισμό αυτό, ελάτε στη Σύμη και πέστε το εσείς στους Σιμιακούς και σε όλα τα μικρά κριτικά νησιά που κινδυνεύουν οι ζωές τους σε καθημερινή βάση. Γιατί μου λέτε, στείλατε γιατρό. Αγροτικό γιατρό στείλατε. Δεν μου στείλατε γιατρό παθολόγο.
αγροτικούς, για αγροτικούς γιατρούς μιλάμε, που έρχονται και εκπαιδεύονται εδώ, για να βγουν μετά να πάνε στα νοσοκομεία, στην Αθήνα και όλο, όπου αλλού πάνε. Εμείς μιλάμε για αγροτικούς, όταν εσείς έχετε την επιλογή να πάρετε τα παιδιά σας σε γιατρούς, παθολόγους, ορθοπαιδικούς και τα πάντα. Εμείς όμως δεν το έχουμε πάμε, αυτό. Λοιπόν. Και πρέπει να τους μεταφέρουμε στη Ρόδο. Να πούμε ένα στοιχείο. Δήμαρχε, να απαντήσει. Να πω ένα στοιχείο. Καθαρός ο λόγος σας, να απαντήσει και ο υπουργός. Το παλαιό πολυδύναμο ιατρείο που δείχνει πίσω ανακαινίστηκε επιθετίας αυτής της κυβερνήσεως. Τα ασθενοφόρα είναι καινούρια. Τα τελευταία χρόνια έχουν πάει στη ΣΥΜΗ, για τη ΣΥΜΗ μιλάω. 7 γιατροί, άλλοι ζήτησαν να φύγουν, να μην παραμείνουν. Έχουμε ανοίξει τη λίστα των επικουρικών οδηγών ασθενοφόρων και δεν έχει δηλώσει δυστυχώς κανένας ενδιαφερόμενος να πάει επικουρικός στη ΣΥΜΗ. Ζητήσαμε το στρατό εν στόλου στους οδηγούς, αλλά δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν το αίτημά μας. Ο νόμος όπου ψηφίσαμε επιτρέπει να οδηγούν τα ασθενοφόρα υπάλληλοι του Δήμου ή τη πυροβεστική. Και ο κύριος Δήμαρχος. Επειδή είπατε και τον κύριο Ροϊλό, μαθαίνω ότι πριν από 1,5 χρόνο βαραβεύσατε τον κύριο Ροϊλό στο νησί σας σε ένδειξη αναγνώρισης βοήθειάς στο νησί. Γι' αυτό κύριε Γεωργιάδη, μπερδεύετε. Άρα να το ολοκληρώσω. Επιθυτίας αυτής κυβερνήσεως ανακαινήσει και το κέντρο υγείας μετά από 30 χρόνια που δείχνατε πίσω. Ήρθε το καινούργιο στον φόρο που βλέπετε μπροστά. Έχουμε φέρει 7 γιατρούς και θα ψηφίσαμε και νόμο για την περίπτωση που όμως τώρα μπορείτε, σας παρακαλώ. Να κάνετε το δικό στον φόρο. Μπορείτε να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ. Ποιανού αρμόδιο. Κυβέρνηση που αδιαφορεί. Κύριε Γεωργιάδη, μπορείτε να μου απαντήσετε. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό, Δήμαρχε. Κύριε Γεωργιάδη, ποιανού αρμοδιότητα είναι να βρει οδηγό για το στενοφόρο. Όλων μας. Και του Δήμου και δική μας και του στρατού. Ωραία. Μπορούμε καλόπιστα λοιπόν, μπορεί να λυθεί εφόσον τώρα γίνεται μια συζήτηση. Σας είπα, επειδή έχουμε ανοίξει τη λίστα επικουρικών και δεν έχει δηλώσει κανένας. Δεν θέλει να πάει κανένας ζημί. Άμα κάποιος μας ακούει να πάει, τον προλαμβάνουμε. Δήμαρχε, αν μπορείτε. Επειδή ο στρατός δεν έχει να πάει, τρία, ο νόμος ψηφίσαμε τον καλύπτει να βάλει υπάλληλο το Δήμο στο ασθενοφόρο. Δήμαρχε, μπορούμε να κλείσουμε την κουβέντα να πάμε και στο επόμενο θέμα με τη δευτέρα τοποθέτηση. Ελπίζω να μην είναι εμπριστική, το λέω σε ό,τι κάνει παρεξηγητό. Έτσι να πω κάτι. Καταρχήν, βραβεύτηκε ο Ροϊλός γιατί εγκαινιάσαμε εδώ αυτό το κτίριο και αναβαθμίστηκε σε κέντρο υγείας. Το κτίριο είναι καινούριο. Δεν είναι παλιό. Και χτίστηκε διαχρονικά από κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν με ενδιαφέρει και ο κ. Ναι. Σόχανε. Έτσι. Πάμε λίγο παρακάτω, Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Πλήρες εξοπλισμένο. Ο Ροϊλός βραβεύτηκε γιατί έφερε ένα ΦΕΚ ότι αναβαθμίστηκε σε κέντρο υγείας. Αλλά έμεινε μόνο στο ΦΕΚ κέντρο υγείας. Ποτέ δεν βγήκε το οργανόγραμμα για να λειτουργήσει σαν κέντρο υγείας. Δήμαρχε. Είναι 8 μήνες. Θέλει μόνη. Ποιος οδηγός θα σου έρθει να δουλέψει 8 μήνες και να φύγει. Θέλει μόνιμες θέσεις. Δεν μπορεί. Βλέπετε, είναι κλειστό. Το μαγαζί είναι κλειστό. Έχει ταμπέλα. Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Δήμαρχε. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Υπουργέ, εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό μαζί σας. Μην τα μπερδεύετε. Μιλάει ο Δήμαρχος με τον αρμόδιο Υπουργό. Εγώ μεταφέρω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του κόσμου. Δεν μεταφέρω μαζί σας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ο κόσμος έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει οδηγό. Με 300 βουλευτές. Υβρίσατε 300 βουλευτές. Υπουργέ, εσύ είπες ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε. Υβρίσατε 300 βουλευτές. 170 νησιό λέει. Γιατί δεν μπορούμε υβρίσατε να βρούμε όλο το ελληνικό κοινοβούλιο με ένα ψέμα. Μην το συνεχίσετε. Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αλλά αυτή, δεν μπορούμε να βρούμε λύση έτσι. Έτσι δεν βρίσκεται λύση. Δήμαρχε. Εγώ είμαι ο ισχυρός, είμαι ο υπουργός και εσείς ο δήμαρχος ενός μικρού ακριτικού νησιού 4 μιλιά. Σας παρακαλούμε και τους δύο κύριους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να γυρίσουμε και στα δικά μας. Συγχωρείτε, επειδή η εικόνα δεν ήταν ωραία, θα το ξεκαθαρίσω. Ακούστε. Είναι απόλυτη ευθύνη μου να λύνω τα προβλήματα των ανθρώπων και των πιο μικρών Δήμων. Στην περίπτωση του κυρίου που είδατε, ο ίδιος έχω ενδιαφερθεί μέσα στο καλοκαίρι πολλές φορές για να λύσω προβλήματα της ΣΥΜΗ και τον ακούσα που το παραδέχτηκε. Η ιδέα όμως που οποτεδήποτε κάτι δεν πάει καλά, που μπορεί να μην πάνε καλά πράγματα, να βρίζουμε όλο το κοινοβούλιο και να γυρνάμε στις περιπετειώδεις του αντιμνημονίου και να καεί η Βουλή, από μένα δεν μπορεί να παρατηρείτε το κύριε Χαρτάτε. Το κοινοβούλιο είναι το σπίτι όλων μας. Είναι το σπίτι της δημοκρατίας μας. Δεν μπορούμε σε κάθε ευκαιρία να το βρίσουμε επειδή θέλουμε να κάνουμε σώση τηλεόραση. Λοιπόν, και να ξέρει ο κόσμος, δεν έχουν οδηγούς οι βουλευτές. Οι βουλευτές μπορεί να έχουν αστυνομικό φρουρό συνοδό που καμιά φορά να οδηγεί το αυτοκίνητό τους, αλλά δεν έχουν οδηγούς. Ζήτησε για το καλό των κατοίκων. Δεν ζήτησε και κάτι άλλο. Δεν έκανε σώμα, με συγχωρείτε. Και επειδή δεν είναι κοντά μας, έχει δίκιο Σπύρος. Δεν είναι στον αέρα. Εσείς δεν ξέρετε πόσο το Υπουργείο Υγείας και ειδικά η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ασχοληθεί με τη ΣΥΜΗ αυτό το καλοκαίρι.